Όταν έχει καθαρίσει το σπίτι, να μην έχει κάνει κάτι άλλο. Οπότε βάζω χρονόμετρο τις περισσότερες φορές, να ξέρετε, για να ξέρω πότε φτάνω τα 20 λεπτά. Και καθάρισα τώρα, μάζεψα τα πάντα όλα όσα χάλασα το πρωί και καθάρισα τους πάγκους. Εδώ βλέπετε και την κουζίνα που είναι πανέτοιμη και ωραία. Εδώ ξαναεπέστρεψα στην κουζίνα γιατί ξέχασα να πάρω το χάπι του θυροειδή μου. Το ξεχνάω αυτό συνήθως. Και κάπου εδώ βλέπουμε τον Αλέξανδρο μες το τρελό κέφι. Πηγαίνει προς το σχολείο. Λοιπόν, επέστρεψα. Και αφού δεν είναι το παιδί στο σπίτι, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να κάνω το σπίτι κάμπριο. Κυριολεκτικά, ανοίγω τα πάντα. Όλα τα παράθυρα, τις μπαλκονόπορτες, δεν αφήνω τίποτα κλειστό. Όταν έχει πάρα πολύ κρύο, δεν θα το αφήσω πάρα πολλές ώρες το σπίτι ανοιχτό. Όταν είναι μια καλή θερμοκρασία, θα το αφήσω όσο πιο πολλές ώρες μπορώ. Νιώθω και όπως έτσι μπαίνει φρέσκος, τέλος πάντων, εντός εισαγωγικών εδώ στην Αθήνα αέρας. Μου φτιάχνει τη διάθεση, έβαλα εδώ πέρα και τα εθέρεα έλαιά μου όπως βλέπετε, έβαλα και τη μουσικούλα μου και ξεκίνησα.